Ευχαριστώ πολύ. Ήμουν στο τηλέφωνο με τους ανθρώπους από τα Βίκο. Και κανόνισα ένα πολύ σπουδαίο giveaway. Μόνο για σας. Αλλά πρέπει να μείνετε μέχρι το τέλος αυτού του βίντεο για να το δείτε, γιατί όλα αυτά που πήρα εγώ θα τα πάρει κι ένας από εσάς. Όλα. Όλα. Θα τα δείτε. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Εγώ φέτος αποφάσισα για τη γιορτή μου, που είναι στις 24 του Δεκέμβρη, μη και δεν μου ευχηθείτε, να κάνω ένα μεγάλο τραπέζι και να καλέσω την οικογένειά μου, να καλέσω τους φίλους μου. Παρ' όλα αυτά, τα προβλήματα είναι τα εξής. Δεν έχω ξανακάνει ποτέ τραπέζι, δεν ξέρω να μαγειρεύω και επίσης νομίζω ότι το σπίτι μου δεν είναι ωραίο, ρε παιδί μου, χριστουγεννιάτικο, έτσι, στολισμένο να το πετύχω. Δεν θα πετύχω, ρε Γιώργο. Ας μην το κάνω, το ακυρώσω. Όχι, ρε, πας καλά. Ωραία, άρα να το κάνω, να το προσπαθήσω. Ναι, αλλά δεν πάει να πάρει δύο-τρία πραγματάκια. Ναι, και ποιος θα μαγειρέψει. Σου ρίχνει που να τοποθετήσει αυτό που θα μαγειρέψει. Ωραία, κοίταξε, υπάρχει λύση. Θα πάω να πάρω πράγματα, να το κάνω εντυπωσιακό, να στολίσω το γιορτινό τραπέζι. Το κάνω πολύ ωραίο για να κλέψει την εντύπωση ο στολισμός από το φαΐ που θα έχει μέσα. Έξυπνο, έξυπνο. Πάω! Ξεκινάμε, Γιώργο. Θα φορτωθείς. Εκεί ποιος θα τα φορτωθεί, πάλι εγώ. Αυτό καλό. Κράτα τουλάχιστον αυτό το αλογάκι. Γιώργο, κοίτα τι λέει εδώ. Μέχρι τις 5 πρώτου το 10% των εσόδων από την αγορά χριστουγεννιάτικων προϊόντων θα διατεθεί στον οργανισμό το χαμόγελο του παιδιού. Τι ωραίο. Θα πάρουμε πολλά. Κούπες. Κάνε μου αέρα. Έλα μωρέ Γιώργο, ολοβλακίες μας βλέπει. Κάνε μου αέρα. Αυτά θα πάρω. Που είναι χριστουγεννιάτικα και θα παρουσιάσω όταν θα βγάλω, ας πούμε, την πιατέλα με το φαγητό που θα έχω μαγειρέψει για να τους παρουσιαστώ ως πολύ νοικοκυρά. Καλό! Έλα να δεις! Να πάρω και δύο τέτοια κεριά να τους φλωμώσω. Τα πιατάκια αυτά ωραία είναι. Θα τους βάλω σούπα εδώ. Πού θα τη βρω? Πιάτα να πάρω γκλάμουρους για να φαίνεται, ας πούμε, το τραπέζι πολύ ωραίο και chic. Θα δείξει αυτό. Μπράβο. Αυτά είναι πολύ ωραία. Θα έρθεις! Πήγαινε! Τηλεμεταφορά. Πού να μπλέκεις την κίνηση? Κοίταξε να δεις, Γιώργο. Θα καθίσω. Σου εκμυστηρεύτηκα τον πόνο μου για το ότι πρέπει να κάνω αυτό το τραπέζι και θέλω να εντυπωσιάσω, γιατί είναι το πρώτο τραπέζι που παραθέτω ever στη ζωή μου. Έχω βρει στο ίντερνετ διάφορες DIY προτασούλες και νομίζω ότι με αυτά που έχω πάρει θα στολιστεί αυτό το πράγμα. Λοιπόν, κοιτάξτε πώς είναι το before. Before, εδώ βλέπετε το πριν, έτσι, before. Έλα και πιο κοντά. Before, άδειο, θα γεμίσει. Before. Και το τραπέζι μου εδώ θέλουμε να βάλουμε ντεκορασιόν, δεν πρέπει να έχει κάτι. Λοιπόν, κοίταξε να δεις, για το τραπέζι μου αποφάσισα να φτιάξω μια ωραία χριστουγεννιάτικη πιατέλα. Εντάξει. Έχω πάρει λοιπόν από τα Βίκο αυτή την ωραία πιατέλα εδώ που θα την στολίσουμε. Κοίταξε, ωραία δεν είναι. Θα βάλω κεράκια. Το DIY ρέει μέσω σώμα μου, στο κορμί μου. Σε μπλουζάκι. Σε φόρο και δεν σ' αλλάζω. Γιατί το DIY, Γιώργο, είναι μια τέχνη κι αυτό. Θα βάλω αυτό το πάρα πολύ ωραίο και χαριτωμένο, αυτή τη χιονόμπαλα. Και πήρα και διάφορα στολιδάκια για να τα βάλω έτσι τριγύρω. Κοιτάξτε τι ωραίο που θα βγει αυτό. Και βάζουμε παντού. Νάτι.
Μας πήρα πολύ ωραία χριστουγεννιάτικα σουπλά. Κοίτα το τι ωραίο που είναι. Τα οποία θα τα βάλω έτσι εδώ, πολύ ωραία, στο coffee table. Και πήρα και κούπες χριστουγεννιάτικες για να πίνουμε με το Σπύρο το καφεδάκι μας. Πήρα επίσης αυτό το πάρα πολύ ωραίο κουβερτοπάπλωμα διπλό και θα το βάλω εδώ στον καναπέ για να το έχουμε, επειδή καθόμαστε πολύ και βλέπουμε το Netflix με το Σπύρο, να το έχουμε για να σκεπαζόμαστε και είναι ωραίο χριστουγεννιάτικο. Είπα ότι όλα αυτά που δείχνω θα τα κερδίσει ένας τυχερός. Ό,τι δείχνω σήμερα από τα Βίκο θα το πάρει ένας. Θα βάλουμε αυτό το ωραίο κουβερτοπάπλωμα να κάνει μπούγιο. Τι ωραίο που έχει κάτσει. Δεν είναι πολύ όμορφο? Και τώρα θα το δέσω όλο αυτό και θα το κάνω το απόλυτο κόζι χριστουγεννιάτικο σκηνικό για να έρθουν οι καλεσμένοι μου με λαμπάκια. Τα λαμπάκια είναι σωτήρια. Θα φωταγωγήσω. Φωταγωγώ. Κάτσε να σβήσω και τα φώτα για να το δούμε καλύτερα. Καλύτερο. Ωραίο. 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 Έλα παιδιά, είναι πολύ ωραίο. Πάμε δίπλα. Λοιπόν, για το τραπέζι, το γιορτινό, έχω σκεφτεί να βάλω... θα το στολίσω κόκκινο, γιατί το κόκκινο είναι το απόλυτο γιορτινό χρώμα. Έχω πάρει λοιπόν ένα πολύ ωραίο runner, έχω πάρει σουπλά, έχω πάρει... πιάτα για τα κυρίως. Έχω πάρει πιάτα για το γλυκό ή το φρούτο και αντίστοιχα ποτήρια. Εγώ τώρα θα στρώσω για 4 άτομα, εσείς θα κερδίσετε πράγματα για 6 άτομα για το τραπέζι σας. Το είπα? Το είπες. Ωραία. Για αρχή έχω πάρει ένα πολύ ωραίο runner, το οποίο θα βάλω στο τραπέζι μου, Merry Christmas, everyone. Θα το αφήσω για όλο το Χριστούγεννο. Στο κέντρο θα βάλω, βρήκα αυτά τα πολύ ωραία κυροπήγια. Δεν θέλω να είναι υπερφορτωμένο το τραπέζι μου. Πήρα αυτά τα ταρανδάκια που μου αρέσουν πάρα πολύ, αλλά δεν ξέρω πού να τα βάλω. Να τα βάλω ατομικά στον καθένα ή να τα βάλω εδώ να κάνω μια σύνθεση. Κάνε μια. Αντί για σουπλά, πήρα αυτές τις πιατέλες. Πολύ σωστό. Ναι, τι πολύ σωστό, έχεις καταλάβει τι θα κάνω? Ναι. Τι? Θα τις βάλεις και από πάνω το πιάτο. Ναι, αλλά θα είναι πάρα πολύ ωραίο και γιορτινό. Νομίζω θα εντυπωσιάσει. Κοίταξε, θα σου το δείξω τώρα. Σουπλά. Πιάτο. Κοίταξε τι ωραίο που δένει το κόκκινο με το λευκό. Πάρα πολύ. Και για το γλυκό, αυτό που είναι πολύ ωραίο και γιορτινό. Πάρα πολύ. Φανταστικό. Τέλειο. Έλα, κοίτα τι ωραίο που το έφτιαξα. Λοιπόν, αφού έχω στήσει τα πιάτα μου, τώρα θα βάλω μαχαιροπύρουνα. Για τα μαχαιροπύρουνα πήρα αυτή την πολύ ωραία θήκη. Πάρα έτσι, πολύ. Ωραία είναι. Στην οποία θα βάλω πάρα πολύ ωραία το μαχαιράκι μου. Το πυρουνάκι μου και το κουταλάκι μου. Ωραίο συμμαζεμένο, μ' αρέσει. Αν θέλετε να φάτε γλυκό και φρουτάκι, ελπίζω να τα φτιάχνω καλά σύμφωνα με το savoir vivre. Ελπίζω, μην με μαλώσετε στα comments, δεν τα ξέρω πολύ καλά, είναι η πρώτη μου φορά. Ελπίζω ότι τα φτιάχνω καλά. Τώρα αυτά μάλλον πρέπει να κοιτάνε προς τα δω. Δεν θυμάμαι. Αλλά δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι το αποτέλεσμα θα είναι πολύ ωραίο και με αγάπη. Και τα μαχαιροπύρουνα θα τα πάρετε δώρο. Λοιπόν, θα βάλω 2 πολύ ωραία σουβέρ χριστουγεννιάτικα για τα ποτηράκια μου, του νερού και του κρασιού. Και χαρτοπετσέτες, για να μην μπλέκουμε με αυτά τα πολύ δύσκολα σχέδια που υπάρχουν στο YouTube. Εγώ θα κάνω το πολύ απλό. Κοιτάξτε εδώ πώς γίνεται. Πού να το κάνω, Γιώργο μου, εδώ. Στριφογυριστών. Το βλέπεις? Και έχω πάρει αυτό το πολύ ωραίο ντεκορασιόν και κοίτα τι ωραίο και πλούσιο φαίνεται. Κοίταξε το τι ωραίο που είναι και το βάζουμε... Εκεί μπαίνει. Εδώ. Ωραία. Νομίζω ότι είναι πολύ ωραίο, πολύ καλή πρώτη προσπάθεια, πολύ φιλότιμη, πολύ τίμια, αλλά και πολύ φανταστική και φαίνεται τελείως professional η φάση μου. Για πρώτη φορά
Και για τελείως άσχετη τα έχω καταφέρει τέλεια. Εντάξει, έκλεψα και από το YouTube. Βοήθησαν και τα Βίκο. Θα τα πάρετε και όλα αυτά δώρο και νομίζω ότι θα εντυπωσιάσω. Πώς ολοκληρώνεται το τραπέζι, αφού το βλέπετε ωραιοστημένο. Έλα, κοίτα πόσο γιορτινό είναι. Τέλειο, τέλειο. Λοιπόν, πιατέλα για να βάλετε πάνω. Μπόμπες θα φτιάξω εγώ. Τέλος πάντων, μια πιατέλα. Σουπιέρα, πάρα πολύ όμορφη. Και κοίταξε αυτό που είναι πάρα πολύ ωραίο και γιορτινό για να βάλεις το κρασί μέσα. Βάλεις το κρασάκι σου. Έτσι ωραία εδώ να. Το ντύνεις για να μην κρυώσει. Σαν πονιάσει. Εδώ. Και κοίταξε αυτή εδώ τη φάση, τι ωραία που είναι. Είναι γάστρα που από κάτω βάζεις τα ρεσό. Εδώ θα φτιάξω θα βάλω το κοτόπουλο με τις πατάτες. Το βάζεις εδώ μέσα. Φανταστείτε τώρα ότι εδώ μέσα έχει το κοτόπουλο. Το κλείνεις και από κάτω βάζεις τα ρεσό σου για να κρατάνε ζεστό το φαγητό. Θα ολοκληρώσω τον ντεκορασιόν του τραπεζιού με αυτή την πολύ ωραία δίπατη, διόροφη πιατέλα. Άντε και του χρόνου. Άντε και στα δικά σου. Κοίταξε, θα σε κεράσω κι εσύ ένα μπρέι. Λοιπόν, πίσω από το τραπέζι, για να κάνει και το ανάλογο φόντο, Γιώργο, πρέπει να φτιάξω και αυτό εδώ το σποτάκι. Ξεκινάω με τη γυρλάντα, που θα τη βάλω εδώ. Λοιπόν, βάλαμε τη γυρλάντα μας, ωραία, ωραία, φλάφι, φλάφι, και παίρνουμε λαμπάκια, λαμπάκια με μπαταρίες, έτσι, αν δεν έχετε κοντά μπρίζα, εγώ δεν έχω, οπότε παίρνω λαμπάκια με μπαταρίες, και τα βάζουμε πολύ όμορφα στη ωραία μας γυρλάντα. Θα τελειώσω πρώτα τη σύνθεση και μετά θα κάνω τη φωταγώγηση. Τώρα θα κάνω άλλη μία πολύ ωραία σύνθεση. Πήρα λοιπόν αυτό το βάζο, το οποίο θα το γεμίσω με χιόνι, μέσα το χιόνι. Κεράκι, πακτοσέτο. Και το συνεχίζεις στο ντεκορασιόν με ένα ωραίο φύλλο διακοσμητικό. Και κοίτα τι ωραίο χριστουγεννιάτικο που είναι και το έχεις φτιάξει και μόνος σου. Έλα, λέγε. Έλα, καλό. Και θα βάλω και αυτά τα πολύ ωραία που βρήκα. Κοίτα, αυτά είναι με μπαταρία. Oh. Ή μπορείς να τα βάλεις αυτά μαζί. Είναι έτοιμα, ωραία. Και θα φωταγωγήσω. Πάμε. 5, 4, 3, 2, 1. Καλό. Λοιπόν, έβαλα εδώ κι άλλα λαμπάκια. Μένουν ωραία. Και θα βάλω και λίγα τέτοια διακοσμητικά χριστουγεννιάτικα για να έρθει να γίνει ακόμα πιο τέλειο. Και νομίζω είναι τέλειο και αυτό το κομμάτι. Και πάμε στο δέντρο! Κοίτα τι ωραίο στολιδάκι βρήκα. Merry Christmas. Τώρα αυτό πάει και στην πόρτα πάει. Και στο γραφείο πάει. Εγώ θα το βάλω στο δεντράκι μου. Νομίζω είναι από τις πιο ωραίες χρονιές που είναι έτσι ωραία στολισμένο. Μ' αρέσει πάρα πολύ εμένα προσωπικά. Άντε και χρόνια πολλά! Χρόνια πολλά, μωρέ! Κοιτάξτε τι ωραίο που είναι. Και του χρόνου! Και του χρόνου! Λοιπόν, αυτό θα είναι και το τελευταίο βίντεο που κάνουμε για αυτή τη χρονιά. Ε, Γιώργο? Ναι, δεν θα κάνουμε άλλο. Αλήθεια. Ναι, θα κάνουμε διακοπές. Και θα είμαστε πάλι κοντά και μαζί στις 10 Ιανουαρίου. Οπότε πρέπει να σας ευχηθώ. Θέλω πολύ να σας ευχηθώ. Θέλω πολύ να σας ευχαριστήσω που ήσασταν και αυτή τη χρονιά μαζί μας.
Εμείς προσωπικά το απολαύσαμε πάρα πολύ και λέω εμείς γιατί είμαστε δύο σε αυτό το κανάλι. Είναι και αυτό το σύχαμα πίσω από την κάμερα. Αλλά γιορτινές μέρες τώρα είναι, τον αγαπώ πολύ. Πρόσεξε τι θα μου πετάξεις. Μην το πετάξεις αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ όλη αυτή τη χρονιά. Είναι για μένα πάρα πολύ σημαντικό γιατί στο YouTube κάνω το χόμπι μου. Είμαι 100% εαυτός μου, περνάμε πάρα πολύ ωραία στα γυρίσματα και αυτό μπορεί να σας το επιβεβαιώσει ο Γιώργος, επιβεβαίωσε ότι περνάμε ωραία. Ήτανε για μένα το 2019 μια χρονιά η οποία δεν θα έλεγα ότι ήταν και καλύτερη μου. Δεν πέρασα και τέλεια, είχαμε πολλές δυσκολίες ή τουλάχιστον εγώ βρήκα τα πράγματα έτσι κάπως δύσκολα. Παρόλα αυτά προσπαθώ εδώ και λίγο καιρό να κάνω κάποια πράγματα μόνο για μένα, επειδή τα γουστάρω εγώ, επειδή με εκφράζουν, επειδή είμαι πραγματικά ο εαυτός μου, πράγματα που δεν έκανα πριν και έχω αρχίσει να το κάνω τους τελευταίους 3 μήνες. Τέλος πάντων, με τα πολλά αυτή η χρονιά φεύγει. Ελπίζω και για εσάς που με βλέπετε να ήταν μια χρονιά που θέλετε να φύγει, είτε έγιναν ωραία πράγματα, είτε έγιναν άσχημα πράγματα, για να ξεκινήσουμε με νέα ορμή και με νέο κουράγιο αυτό το νέο έτος, να βάλουμε νέους στόχους, να κάνουμε πράγματα που πραγματικά μας εκφράζουν. Ένα από τα πρώτα βίντεο που θα κάνουμε τη νέα χρονιά θα είναι ένα βίντεο με νέους στόχους και στόχους που θα ήθελα να βάλουμε και παρέα. Να έχετε υγεία, πάνω απ' όλα. Να έχετε υγεία σωματική και υγεία μέσα σας. Συγκινήθηκα. Να έχετε πολύ αγάπη, να περάσετε ωραία, να διασκεδάσετε. Εμείς σας αγαπάμε πολύ και θέλουμε να είστε σε αυτό το κανάλι και του χρόνου. Καλές γιορτές και στους δικούς σας, από τη Τζέννη να τους πείτε. Και σας αγαπάμε πολύ. Και να σας πω τώρα για το διαγωνισμό, γιατί το λέω σε όλη τη διάρκεια αυτού του βίντεο. Και ευχαριστώ πάρα πολύ και μέσα από την καρδιά μου τα Βίκο, γιατί με όλη τους τη χαρά και όλη τους την αγάπη θέλουν να κάνουν δώρο σε έναν τυχερό, σε μία τυχερή, όλα όσα είδατε ότι φτιάξαμε σήμερα στο σπίτι μου για να τα φτιάξει εκείνος το δικό του. Δώρα αξίας! Τατά! Σε όλο το YouTube νομίζω ότι είναι ένα από τα μεγαλύτερα δώρα που παίζουν αυτή τη στιγμή για τα Χριστούγεννα. Εγώ θέλω να σας το κάνω δώρο με όλη μου την αγάπη, γιατί είστε εδώ τόσο καιρό και τα Βίκο με βοήθησαν σε αυτό. Όλα αυτά που είδατε σήμερα θα τα κερδίσει ένας τυχερός. Πώς? Θα πρέπει να κάνει subscribe στο κανάλι του Βίκο, subscribe στο δικό μου το κανάλι και να αφήσει ένα comment κάτω από αυτό το βίντεο. Ξέρετε, χρόνια πολλά, Τζέννη είσαι καταπληκτική, Γιώργο δεν σε γουστάρουμε και τέτοια. Έλα. Καλές γιορτές! Καλές γιορτές! Πάρα πολύ καλές γιορτές να έχετε, σας αγαπάμε πολύ! Καλές γιορτές! Γεια σας, γεια σας! Καλή χρονιά! Α, έλα και εσύ να πεις λίγα. Καλές γιορτές, σας αγαπάμε πολύ!